Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες φοιτητές που ξεχύθηκαν σε όλη τη χώρα, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στις σπουδές, στη ζωή με δικαιώματα. Αυτές οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με όλα τα μέτρα προστασίας, ούτε ρίσκο έχουν, όπως μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ψευδεπίγραφης δικοματικής κόντρας ανάμεσα σε εκείνους που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Αυτό το νομοσχέδιο ζόμπι, όπως δικαίως το έχουν χαρακτηρίσει φοιτητές, είναι κατά παραγγελία Μαξίμου, με συμμάχους στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΟΣΑ και τα καλά και αμόλυντα παιδιά της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Είναι το Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία, με ακόμη περισσότερους ταξικούς φραγμούς στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια, κόφτης του δικαιώματος των νέων παιδιών στις σπουδές, στο επάγγελμα με μοναδικό εισιτήριο το πτυχίο τους. Είναι νομοσχέδιο τρομοκρατίας και καταστολής του φοιτητικού κινήματος, μόνο και μόνο για να περιφρουρηθεί το Πανεπιστήμιο ΑΕ και η business του. Και είστε τόσο πονηροί και θρασίδηλοι που το φέρνετε τώρα σε συνθήκες lockdown με 6.000 νεκρούς, με κλειστές τις σχολές εδώ και ένα χρόνο, μόνο και μόνο για να μην αντιδράσουν οι φοιτητές και οι ακαδημαϊκοί. Και για να μην σας αδικούμε βέβαια, τις ίδιες πονηριές έκαναν και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενες κυβερνήσεις και υπουργοί. Και θυμίζουμε τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισε την κατάργηση του ασύλου το καλοκαίρι του 2019. Την μπάσα για αυτή την πρακτική την πήρε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ψήφισε το περιβόητο νόμο πλαίσιο Γαβρόγλου μέσα στις διακοπές του Πάσχα. Και άλλα πολλά. Η αντιλαϊκή πολιτική, η οικοδόμηση του Πανεπιστημίου ΑΕ πάει χέρι-χέρι με την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό. Αυτή είναι η ταξική ουσία της αστικής δημοκρατίας. Και υπό αυτή την έννοια είναι προκλητική και αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι διατάξεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία που φέρνει η Νέα Δημοκρατία είναι πυροτέχνημα, ότι είναι το έλασον. Και μάλιστα τι αποκαλύπτει αυτή η δήλωση, ότι η διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην αυτή καθ' αυτή πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά το ποιος θα έχει την ευθύνη αυτής, αν θα την έχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή αν θα τα έχει η Βρετανία. Αυτό όντως είναι πραγματικά το έλασον ζήτημα. Βέβαια, η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, βγάζει μάτι όταν επικαλείται την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας για λόγους προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Όταν η ίδια έχει κατακρεουργήσει με προβοκάτσιες, με στημένα επεισόδια, με ψέματα, με συκοφαντίες, με αστυνομικούς στα ιδρύματα, με κάρτες ελέγχου εισόδου και πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές και προσωπικό, και επικαλείται την ανάγκη της ηθικοποίησης και της τάξης στα πανεπιστήμια τη στιγμή που τα πορνοπάρτι της ΔΑΠ Νουδουφουκού και η εξαγορά μαθημάτων είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας, ομοιρίας και εκμαυλισμού των φοιτητικών συνειδήσεων. Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια δεν έχουν καμία σχέση με την αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το κοινωνικό ασανσέρ που επικαλείται η κυρία Κεραμέως κρύβει την βαθύτατα αντιδραστική αντίληψη ότι όλοι δεν είναι το ίδιο και δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Το κοινωνικό ασανσέρ είναι στην ουσία ο κοινωνικός ταξικός κόφτης των νέων, των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση επαναφέρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που σημαίνει χιλιάδες λιγότερους εισακταίους, όπως και όταν πρωτοεφαρμόστηκε επί υπουργίας κυρίας Γιαννάκου, και θα πλήξει περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Το ελάχιστο που θα μπορούσε σήμερα
να ανακουφίσει τους υποψήφιους σε αυτή την αγχώδη και κοστοβόρα διαδικασία των πανελλαδικών θα ήταν η απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης με δικαίωμα επανάληψης της διαδικασίας όσες φορές επιθυμούν οι υποψήφοι, με κατοχύρωση βαθμολογίας μαθημάτων για τις επόμενες χρονιές και διευρυμένες επιλογές σχολών ανάλογα με τα μαθήματα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τα ιδιωτικά κολέγια. Η πρόσβαση σε αυτά δεν προϋποθέτει καμία βάση εισαγωγής, παρά μόνο τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων. Πολλά βέβαια τμήματα των πανεπιστημίων θα υποστούν τεράστιες απώλειες. Για παράδειγμα, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, από τα 11 τμήματα, τα 10 θα έχουν απώλειες, ενώ ο κίνδυνος να κλείσουν κάποια από αυτά είναι ορατότατος. Το ίδιο βέβαια και στη Δυτική Μακεδονία, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πάει λέγοντας. Αυτή η κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων σε περιφερειακά και κεντρικά, σε καλά και κακά τμήματα, τμήματα ζήτησης ή όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία. Όλες οι κυβερνήσεις συνειδητά τα υποβάθμιζαν επί της ουσίας, παρά τις αντιθέτου διακηρύξεις, με συρρήκνωση του διδακτικού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας. Αν πραγματικά θέλατε να ενισχύσετε τα περιφερειακά ιδρύματα, θα έπρεπε πρώτα και κύρια να προσλάβετε εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, να ενισχυθούν οι υποδομές, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις λεγόμενες νησιωτικές και ακριτικές περιοχές με φθηνά εισιτήρια και συχνά δρομολόγια. Ο περιορισμός λοιπόν των επιλογών των υποψήφιων σπουδαστών, ο καθορισμός της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, το τριπλό σύστημα μηχανογραφικών σε δύο φάσεις για τα πανεπιστήμια και άλλη μια για τα δημόσια ΙΕΚ θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους υποψηφίους που προέρχονται από την εργατική τάξη, από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Επισημοποιούν και με τη βούλα τα πτυχία πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων. Οδηγούν στο κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμήματων μετά από τα σχέδια Αθηνά και τις πανεπιστημιοποιήσεις επί Υπουργείας Γαβρόγλου. Ανοίγουν το δρόμο στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου, στην παιδεία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί την πελατεία των νέων ανθρώπων. Επιδιώκεται τη διαμόρφωση ενός τοπίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κολέγια, αναβαθμισμένα ιδιωτικά ΙΕΚ, πιο οργανικά συνδεδεμένα με τις ανάγκες του κεφαλαίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής που υπηρετείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πτυχία και προσόντα, που θα τα δίνει οποιοδήποτε και τελικά θα κρίνει η ίδια η αγορά. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο νόμου είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το σχέδιο της Επιτροπής των Σοφών και την έκθεση Πισαρίδη, αυτή την κατά τα άλλα υπερκομματική επιτροπή, η οποία τι προτείνει? Εκ νέου αναδιάταξη των ιδρυμάτων στην επικράτεια, επαναφορά των ΤΕΗ με διαφορετική μορφή, αλλά ίδια ουσία που τυπικά και μόνο καταργήθηκαν με τις πρόσφατες πανεπιστημιοποιήσεις. Ίδρυση τριετών σχολών που τις ονομάζουν σχολές ή πανεπιστήμια εφαρμογών. Κλείστε. Άρα λοιπόν αυτό το πανεπιστήμιο που επιδιώκεται είναι το πανεπιστήμιο Ωραία. Της αγοράς των ανωνύμων εταιριών με μεγαλύτερα επιχειρηματικά ρίσκα, το τζογάρισμα των απεθωματικών τους, τις επενδύσεις με όρους επιχειρήσεις. Προφανώς θα μείνει στα χαρτιά αυτό το νομοσχέδιο. Θα μείνει στα χαρτιά αυτό το νομοσχέδιο και καλούμε λαό και νεολαία να πάρει την υπόθεση στα χέρια του για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.